δέχτηκε, έκανε αποδεκτό, αν θέλετε, την εισήγηση του εκτελεστικού γραφείου για να περιληφθεί ο κύριος Σιλούρης στο ψηφοδέλτιο του Δημοκρατικού Συναγερμού. Πρόκειται ουσιαστικά για το επισφράγισμα, αν θέλετε, της συνεργασίας Δυσί-Ευρωκό και θα περιλαμβάνεται στο συγκεκριμένο ψηφοδέλτιο ο ίδιος ο κύριος Σιλούρης. Καλησπέρα, σας καλωσορίσατε. Θέλετε να ξεκινήσουμε από το τελευταίο? Ναι, εντάξει, έγινε αυτή η συνεννόηση, η πολιτική συνεννόηση. Θα είμαι στο ψηφοδέλτιο του Δημοκρατικού Συναγερμού. Έχουμε πάρα πολλές διαφορές, όπως έχω πει και στην επιστολή μου και όπως είναι γνωστό. Έχουμε και πάρα πολλά που μας ενώνουν και κύρια μας ενώνει το ζήτημα της αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης, των δυσκολιών στο Κυπριακό, των απειλών της Τουρκίας στην ΑΟΣ και την κρίση των θεσμών, της λειτουργίας των θεσμών. Μια αντιπροσώπευση δυνατή στην Ευρωπαϊκή Ένωση νομίζω ότι μπορεί να βοηθήσει και την οικονομία και μια σωστή προσέγγιση στο Κυπριακό. Οι διαφορές, οι δεδομένες διαφορές, θα μπορούσαν να χαρακτηρίσουν ένα ψηφοδέλτιο που φιλοξενεί και άλλες απόψεις και από ό,τι πληροφορούμε δεν θα είμαι μόνον εγώ που θα είμαι υποψήφιος στο ψηφοδέλτιο που δεν θα ανήκω στον Δημοκρατικό Συναγερμό. Θα μπορούσε να χαρακτηριστεί αυτό το ψηφοδέλτιο σαν ένα ψηφοδέλτιο οριζόντιας ψήφου. Αυτό δηλαδή η κοινωνία που θα ήθελε να γίνει και να εφαρμόζεται, που φαίνεται ότι δεν είναι εφικτό και εύκολο να γίνει, γίνεται με ένα ψηφοδέλτιο διαφορετικών προσεγγίσεων που δίδει το δικαίωμα σε ψηφοφόρους να επιλέξουν ως αν να μπορούσαν να επιλέξουν σε μια οριζόντια ψηφοφορία. Μάλιστα. Δεν μου λέτε, αυτή η συμφωνία, αν θέλετε, Ευρωπαϊκού Κόμματος με τον Δημοκρατικό Συναγερμό έχει και βάθος ή είναι μόνο για τις ευρωεκλογές? Είναι μόνο για τις ευρωεκλογές. Ναι. Θα πατήσει πάνω σε ένα κοινό πρόγραμμα, αν θέλετε, σε ό,τι αφορά την εσωτερική διακυβέρνηση, την εξωτερική διακυβέρνηση, τη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Η θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι, η οποία δεν νομίζω ότι εκεί μας χωρίζουν πολλά με τον Δημοκρατικό Συναγερμό. Δεν είναι θέμα ούτε εσωτερικής διακυβέρνησης, ούτε επίλυσης του Κυπριακού, ούτε ζήτημα το οποίο έχει άμεση σχέση με τα υπόλοιπα θέματα τα οποία συζητούμε. Αλλά θα τρέξουν οι εξέλιξεις στο Κυπριακό, λέει το ρεπορτάζ. Με βλέπετε, είμαι με το ένα μάτι στραμμένο στον υπολογιστή, καθώς επιμένει το ρεπορτάζ ότι το θέμα του κοινού ανακοινοθέντος είναι ζήτημα ωρών. Φαίνεται ότι υπάρχει έντονη αμερικανική παρέμβαση. Αυτό τουλάχιστον, εάν η αμερικανική παρέμβαση. Αυτό τουλάχιστον εισπράττω. Μάλιστα, μου λένε αξιόπιστες πηγές από το Προεδρικό ότι φαίνεται ο πρόεδρος της Δημοκρατίας να έχει εισπράξει, διαβεβαιώσει ότι θα εγγυηθούν οι Αμερικανοί, τώρα δεν ξέρω με ποιο τρόπο, και τα ζητήματα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ναι. Δηλαδή τα τρία σύγκορς που θέλουμε θα υπάρξει αμερικανική εγγύηση, ότι θα τα εξασφαλίζει αυτό το κοινό ανακοινωθέντος. Και τα ζητήματα της ΑΟΣ. Να μην φτάσουμε στο σημείο να θεωρούμε ότι τα τρία σύγκορς είναι ό,τι ζητούσαμε. Αυτό ήταν το ελάχιστο. Από εκεί και πέρα, έναν κοινό ανακοινωθέν, το οποίο θα είναι στην προσέγγιση και φιλοσοφία την οποία και εμείς στηρίξαμε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ότι ξεκαθαρίζει μια καλή βάση για έναρξη των συνομιλιών, θα το στηρίξουμε. Ναι. Έναν ανακοινωθέν, και αν οι Αμερικάνοι ήρθαν για τούτον, είναι ευπρόσδεκτοι. Έναν ανακοινωθέν όμως, το οποίο με την πίεση των Αμερικανών έγινε σε κάποια σημεία νερόβραστο ή άφησε επικοδομητικές ασάφειες, εμείς δεν θα το στηρίξουμε. Το λέω από σήμερα ξεκάθαρα. Όσον αφορά την ΑΟΣ, εάν επιτραπεί έστω και μία παραβίαση της ΑΟΣ, εμάς σαν Ευρωπαϊκό Κόμμα η απέτηση μας είναι διακοπή των συνομιλιών σε κάθε φάση και όπου και αν βρίσκονται αυτές οι συνομιλίες. Ακόμα και δεν μπορούμε να παίζουμε με αυτά τα πράγματα, γιατί μας εγγυήθηκαν οι Αμερικάνοι, αλλά δεν πειράζει αν κάνουν περίπατο τα αμερικάνικα πλοία, τα τουρκικά πλοία στην ΑΟΣ μας και τα αμερικάνικα πλοία δεν τους ενδιαφέρει. Αν θα υπάρξει αυτή η εγγύηση, το θεωρώ πολύ συγκεκριμένο, αν θα μετατραπεί σε πράξη. Μάλιστα, όχι σε ανακοίνωση. Οι ίδιες πληροφορίες, κυρίες και κύριοι, επαναλαμβάνω, τις μεταφέρω με κάθε επιφύλαξη. Πάντως, οι πληροφορίες επιμένουν ότι θα γίνει και συνάντηση των δύο ηγετών τις επόμενες ημέρες, προκειμένου να ανακοινωθεί αυτό το κοινό ανακοινωθέν. Σε αυτή τη βάση φαίνεται να τρέχουν οι εξελίξεις αυτή την ώρα. Λοιπόν, τώρα πάμε σε αυτή την περιβόητη ιστορία με το ασυμβίβαστο. Ψηφίζεται ένας νόμος. Και ξαφνικά ανακαλύπτουμε ότι έκαναν λάθος οι βουλευτές και πάμε να τον διορθώσουμε. Αυτή είναι με λίγα λόγια η. Δεν είναι η πρώτη φορά. Ναι. Οι βουλευτές όμως και ιδιαίτερα οι βουλευτές αυτής της Επιτροπής Θεσμών
Δεν έκαναν τη διαπίστωση σήμερα. Έκαναν τη διαπίστωση πριν ένα χρόνο, όταν για πρώτη φορά συνεδρίασα για κάποιες αλλαγές αυτού του νόμου και η διαπίστωση τους ήταν ότι αυτός ο νόμος δεν μπορεί με μικροαλλαγές να σταθεί. Είναι ένας νόμος που είναι πολύ ευάλωτος, έχει μια σαθρή βάση θα έλεγα, έχει ικανοποιήσει ίσως ένα λαϊκίστικο αίτημα περί ασυμβίβαστου, σε κάποια σημεία με έναν υπερβολικό και παρατραβημένο τρόπο και σε κάποια σημεία να αναιρεί την αυστηρότητα του προς ικανοποίηση κάποιον. Ναι. Άρα... Επειδή μου λέγατε πριν ότι δεν δέχεστε τις διαδικασίες λάστιχο, mm-hmm. αυτό δεν είναι λίγο λάστιχο? Δηλαδή ψηφίσαμε ένα νόμο και τώρα που δεν φαίνεται να βολεύει. Όχι. Κάποιους, αν δεν παρακολουθήσετε πολύ τον κομπιούτερ σας και με ακούετε, ακούω, είναι ακριβώς το ανάποδο. Δηλαδή τι? Εμείς όταν βάλαμε μπροστά τον νόμο, είπαμε ότι αυτός ο νόμος δεν μπορεί να γίνει με μικροαλλαγές πριν ένα χρόνο. Καταθέσαμε, εντάξει, μας πήρε και πολύ χρόνο το άλλο το θέμα του οικονομικού σκανδάλου, ναι. αλλά και δεν υπήρχε και ανταπόκριση από διάφορους, διότι δεν αντιλαμβάνονταν ότι αυτός ο νόμος δεν μπορούσε με μικροαλλαγές να γίνει σωστός. Και αυτόν είπαμε και επιβεβαιώσαμε και σήμερα ότι αυτό που χρειάζεται είναι αλλαγή νομοθεσιών. Άρα θα είναι η σειρά τροποποιήσεων που θα ακολουθήσει. Αλλαγή νομοθεσιών και αλλαγή ολόκληρου αυτού του νόμου, ή δυνατόν να πετάξουμε στον κάλαθο τον αχρήστο και κάνουμε καινούριο. Αυτό είναι διαφορετικό που λέμε. Μάλιστα. Ναι. Για να ανταποκρίνεται σε μια τις σωστή προσέγγιση περί ασυμβίβαστου. Ναι, γιατί ξέρετε τι είσαι πραξικοπημένο σήμερα. Γι' αυτό σα ερώτησα πριν. Μισό λεπτό για να μην φύγω. Γιατί διορίστηκαν, α πούμε, 50 άτομα. Δεν θα φύγουμε. Αν αφήσετε, θα καταλάβετε ότι θέλω να δώσω την πλήρη εικόνα. Ορίστε, ορίστε. Και εμείς θεωρούμε αυτό είναι το μείζον. Υπάρχει και ένα συγκεκριμένο σημείο που ήταν η αφορμή της σημερινής συνεδρίασης. Ότι τι? Ότι έγιναν κάποιοι διορισμοί, οι οποίοι εκεί που ο νόμος είναι, κατά την άποψή μου τουλάχιστον εμένα δεν δεσμεύω κανένα, γι' αυτό και συμφώνησα και με την πρόταση του Προέδρου της Βουλής και της σύσκεψης των αρχηγών των κομμάτων να ξαναδούμε έκτακτα τον νόμο. Διαφορετικά θα έλεγα δεν θα το δούμε έκτακτα τον νόμο. Επιμένουμε στο να γίνει γενική αλλαγή και να την κάνει η κυβέρνηση μάλιστα. Μάλιστα. Και όχι εμείς. Κάποιοι διορισμοί θα θεωρούνται ότι είναι ασυμβίβαστοι, ναι. με βάση κάποιες παρατραβημένες προσεγγίσεις. Ποιες? Είμαστε συγκεκριμένοι. Λέει παραδείγματος χάρη ο νόμος, ενώ εξαιρείς περίπου ονομαστικά κάποιους άλλους αλλού, ότι αν ένας βάζει προσφορές οπουδήποτε στο κράτος, δεν μπορεί να διοριστεί σε έναν ημικρατικό οργανισμό. Και λέω, δεν νομίζω ότι το πνεύμα του νόμου, αν ήμουν εγώ εκεί και το ψήφιζα, ήταν τούτο. Δηλαδή, δεν μπορεί να είναι ένα στο συμβούλιο του ΣΥΓΜΑ ή ποια είναι η εταιρεία σας που είναι γραμμένη στο χρηματιστήριο, επειδή πουλεί πατάτες στην κυβέρνηση. Είναι τόσο παρατραβημένος. Δεν μπορεί να λέει ένας ότι δεν μπορεί να είναι στο διοικητικό συμβούλιο του ΡΙΚ, επειδή πολύ ξέρω εγώ στην εθνική φρουράν κοτόπουλα. Είναι, ναι. Είναι μια στην προσπάθεια αν κάποτε... θέλετε να καθαρίσει κάθε έννοια η σκέψη της διαπλοκής, νομίζω ότι αυτός είναι ο τρόπος. Έστω και... Εντάξει, θα διαφωνήσω εδώ. Έστω και... Είναι υπερβολές οδηγούς σε μια εφαρμογή. Είναι υπερβολές αυτές. Δεν νομίζω ότι υπάρχει έννοια διαπλοκής. Δηλαδή όταν μπορεί ένας που είναι στο διοικητικό συμβούλιο της ΣΥΤΑ ναι. να κάνει προσφορές με την ΑΕΚ. Ναι. Διότι με αυτήν την έννοια που λέμε να το μηδενίσουμε τα πάντα, έχω την εντύπωση ότι κανένα δεν θα βρίσκουμε να βάλουμε. Κανένας δεν μπορεί να μπει. Και στο τέλος θα πρέπει ίσως να πούμε τα διοικητικά συμβούλια να είναι όπως τους υπουργούς, να παίρνουν και παχουλούς μισθούς. Εντάξει, οι υπουργοί δεν παίρνουν παχουλούς μισθούς. Να παίρνουν όπως κάποιους δημοσίους υπαλλήλους ή κάποιους γραμματείς δημαρχείων. 8 και 9 χιλιάδες, διότι οι υπουργοί δεν παίρνουν έτσι λεφτά. Αυτά τα παίρνουν κάποιοι δημόσιοι υπάλληλοι, τα παίρνουν γραμματείς, τα παίρνουν κάποιοι εκπαιδευτικοί και ούτω καθεξής. Άρα υπάρχει κονσένσους σε αυτό που περιγράφετε, τι λέτε? Δεν ξέρω αν υπάρχει κονσένσους. Εγώ δέχτηκα να συμβιβαστώ με αυτή την προσέγγιση, η οποία δεν είναι όμορφη, αλλά ίσως να είναι αναγκαία, με την πρόταση που έβαλε ο πρόεδρος της Βουλής, ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ, ο κύριος Ομήρου, στη σύσκεψη των αρχηγών. Και είπα ότι είμαστε διατεθειμένοι, αν υπάρχει συνεννόηση και ναι. συνένεση, να το δούμε. Αν θα αρχίσει ο καθένας να παίζει λαϊκισμό ή πολιτικαντισμό σε αυτό το θέμα, και βεβαίως να μείνουν τα πράγματα ως έχει, και ο καθένας ναι. ας. Μακριά από μένα το ποτήριο αυτό. Δεν
Εγώ δεν θέλω καθόλου να κάνουμε αυτή την κουβέντα. Τώρα, μιλώ για πολιτική. Μια τελευταία ερώτηση για εσάς, επί προσωπικού, αν μου την επιτρέπετε. Mm. Το γεγονός ότι επιλέγετε τώρα να επιχειρήσετε να πάτε σε ένα άλλο γήπεδο ευρωπαϊκό, σημαίνει κάτι για την εδώ σας παρουσία και δει για τα όσα μάθατε, σκάψατε, ανακαλύψατε σε ό,τι αφορά την οικονομία? Είστε έτοιμος να ρίξετε μαύρη πέτρα πίσω στην Κύπρο? Αυτό σημαίνει ότι εγκαταλείπετε την πολιτική σκηνή? Όχι. Πρώτα απ' όλα να πω ότι το ευρωπαϊκό περιβάλλον για μένα δεν είναι άγνωστο. Αυτό είναι σωστό. Ακόμη οι άνθρωποι που συνεργάστηκα πιο παλιά στην Ευρωβουλή είναι εκεί και πιθανόν να είναι και έναν από τα θετικά. Ό,τι με απογοήτευσε πάρα πολύ προηγούμενη χρονιά και προπροηγούμενη χρονιά και όλα αυτά τα χρόνια που προέβλεπα τι θα γίνει στην Κύπρο, αλλά ποτέ δεν φανταζόμουν ότι δεν θα παίρναμε τα μέτρα μας έστω και την Ιστάτη, και ιδιαίτερα δεν θα φανταζόμουν τον Μάρτι ότι δεν θα παίρναμε τα μέτρα μας την επομένη και να συνεχίζουμε με την ίδια νοοτροπία, διότι αυτόν κάνουμε, λαϊκισμούς, συνδικαλίστικες προσεγγίσεις, ατομικιστικές προσεγγίσεις, τα ίδια άτομα ξανά στο τραπεζιτικό σύστημα που μας έχουν καταρρεύσει. Αυτά θα τα πούμε φυσικά, πιστεύω, με την ολοκλήρωση και της έκθεσης και στην Βουλή όταν θα συζητήσουμε αυτό το θέμα. Αυτά σίγουρα με απογοητεύουν. Δεν είναι όμως αρκετά να πω ότι ρίχνω πέτρα πίσω μου. Ευχαριστώ πολύ για την εδώ παρουσία σας. Κυρίες και κύριοι, δείτε σε πολύ λίγο.